ο Τούρκος στα νησιά. Εγώ καταλαβαίνω ναι. ότι αυτό ακούγεται έτσι μειοδοτικό. Είναι όμως μια διεθνής πρακτική. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς ούτε από την αντιπολίτευση, ούτε από την κυβέρνηση, ο οποίος θα σοβαρά να πιστεύει ότι θα υπάρξουν εκχωρήσεις εθνικής κυριαρχίας. Η Frontex δεν μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Διεθνώς η χώρα η οποία, από την οποία φεύγουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, όταν γίνονται οι επιστροφές προς τα πίσω, ναι. θέλει να έχει έναν αξιωματικό liaison officer, τους λένε διεθνώς, ναι. ο οποίος επιβεβαιώνει κάθε φορά ότι αυτοί οι οποίοι επιστρέφονται είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν. Αντίστοιχος αξιωματικός θα υπάρχει και στα δικά μας, θα υπάρχει και στα παράλια της Τουρκίας που θα γίνονται οι επιστροφές. Πλήρης ισομέρεια θα υπάρχει. Ναι, θα υπάρχει τρεις στη Σάμο και τρεις απέναντι ναι, στο Κουσάντασι. Ναι. Και ο σκοπός θα είναι αποκλειστικά αυτός. Δηλαδή θα είναι η βεβαίωση, για παράδειγμα σας λέω, μάλιστα. ότι δεν επιστρέφουμε και τρεις Γεωργιανούς που μπήκανε από την Αλβανία στην Ελλάδα ναι. και που τους πήγαμε εμείς νύχτα στο νησί, αλλά είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι έχουν καταμετρηθεί. Αυτό είναι μια διεθνής πρακτική, είναι μια τεχνική λεπτομέρεια. Ναι, αλλά οι άλλες χώρες δεν έχουν τα ίδια προβλήματα που έχουμε εμείς με την Τουρκία. Είναι εντελώς διαφορετικό. Ναι, αλλά όπου υπήρξαν. Διότι η Τουρκία κάνει και έχει και διεκδικήσει το Αιγαίο. Αυτό είναι ο κόσμος που λέει, γιατί να τον έχω εγώ τον Τούρκο πάνω από το σβέρκο μου σε αυτή τη διαδικασία. Η Frontex δεν μπορούσε. Όχι. Ερώτημα του κόσμου. Όχι. Όχι, Είναι μια διεθνής πρακτική ναι. με βάση και τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με βάση τη διεθνή εμπειρία στο προσφυγικό. Είναι μια αμυγός και μόνο τεχνική λεπτομέρεια. Θα ήταν λάθος να το συνδέσει με οτιδήποτε. Και πόσο θέλω να σας πω το εξής. Ιστορία, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, πόσο θα κρατήσει. Όσο θα κρατήσει αυτό το ρεύμα. Δηλαδή. Όσο θα... Δεν ξέρει κανείς να σας πει για αυτό το πράγμα. Άρα το δεχόμαστε ένα πράγμα, θα το πω έτσι πολύ πολύ απλά. Δεν ξέρουμε ούτε πόσο χρόνο θα διαρκέσει, ούτε ποια θα είναι η ωφελημότητά του, γιατί ποιος θα τον ελέγχει αυτόν. Αν πει ο Τούρκος ο Μπουζάλας είναι νόμος ή ο Μπουζάλας είναι παράνομος ή ο Αυτιάς είναι νόμος, ποιον θα έχει από πάνω του να τον ελέγξει. Τη Frontex και εμάς. Θα είναι όλα υποεθνική κυριαρχία. Α, θα είναι υποεθνική κυριαρχία. Μα δεν υπάρχει γι' αυτό καμία αμφιβολία. Μάλιστα. Και δεν νομίζω, να σας πω κάτι, και δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε στην αντιπολίτευση κάποια αμφιβολία σε κανένα στο δημοκρατικό τόξο. Είναι μια διεθνής μέθοδος, είναι μια τεχνική μέθοδος και τίποτα άλλο. Αυτό ήταν διεκδικήσεις... τόσο απλό, γιατί δεν το πήρε η Frontex. Συγχωρέστε με. Γιατί πάντα από το όμορο κράτος από όπου προέρχονται οι πρόσφυγες υπάρχουν λιεζόν όμορφες που κάνουν την καταμέτρηση.